πιστεύω αυτή η προσπάθεια που κάνουμε για την ανάδειξη, διαφήμιση και την προώθηση γενικά των τοπικών μας προϊόντων σιγά σιγά βελτιώνεται, εμπλουτίζεται. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα, θέλουμε να βοηθήσουμε τους δημότες μας να παραμείνουν στις εστίες τους, να καλλιεργήσουν τη γη τους. Σε αυτό τον ευλογημένο τόπο μπορούμε να παράξουμε τα πάντα και μάλιστα σε άριστη ποιότητα. Η άριστη ποιότητα έχει αναδειχθεί. Έχει καταγραφεί επίσημα από βραβεία διεθνή τα οποία έχουμε πάρει. Στο λάδι, στο μέλι, στο κρασί. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία, σωστά όμως χρησιμοποιούμε εργαλεία. Πολλές φορές μεταξύ μας λέμε, πήραμε βραβείο, τι αποτέλεσμα είχαμε. Πολλές φορές μεταξύ μας στις συζητήσεις μας λέμε επίσης, φταίει αυτό και αυτό και συμφωνούμε όλοι σε τι φταίει. Αλλά δεν καταφέρνουμε σε αυτό που συμφωνούμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από παλιές λογικές, να πάμε σε λογικές συνεργασίες, να δημιουργήσουμε δίκτυα. Αυτό το θησαυρό που βγαίνει από τη γη μας, αυτούς τους θησαυρούς, να τους χρησιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, να τους κεφαλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο για το καλό όλων μας. Εμείς σαν Δήμος κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν αποθαρρυνόμαστε από τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα. Ζητάμε τη συμπαράσταση όλων, τη βοήθεια όλων. Και με αυτή τη λογική αναθέσαμε και στην περιηγητική λέσχη να οργανώσει αυτό το τριήμερο, αυτό το σύνολο των δραστηριοτήτων. Διότι θεωρούμε ότι τα νέα παιδιά με τις εμπειρίες των παλιών εφήβων, όπως είπε και ο Μιχάλης, μπορούν να αποδώσουν με την όρεξη που έχουν, με την παρορμητικότητα που τους διακρίνει, να δώσουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Επίσης, θέλαμε κάτι άλλο σε αυτό το τριήμερο. Να φανεί ότι έχουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να στηρίξουμε επίσης αναπτυξιακές λογικές. Να δείξουμε ότι ο Δήμος μας είναι μια τεράστια περιοχή που έχει εκείνη την κρίση μιας ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάδειξη των προϊόντων, του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας, να διαφημίσουμε τον τόπο μας, να πετύχουμε αυτό που λέμε τουριστική προβολή ακόμη καλύτερη. Γι' αυτό επεκτάθηκαν και αυτές οι δραστηριότητες στην νότια περιοχή του Δήμου μας, σε όλο το Δήμο δηλαδή τελικά. Και με την ευκαιρία αυτή ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς, του Σκοκεφάλου, της Μαρονιάς, των Λιθινών, των Πευκών, των Απηδίων, ξέρω ξέχασα κανένα, της Πρεσού, που συμμετείχαν στις σημερινές δραστηριότητες, του Χαντρά, Απηδίων είναι. Έτσι, και Αγίας Τριάδας αφού είναι Γούδουρα, και Αγίας Φωτιάς, συγγνώμη, και Αρμένοι, όλοι οι σύλλογοι δηλαδή τελικά του Δημοτικής Ενότητας Λεύσης και της Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης. Πολύ θετικό αυτό. Και οι σύλλογοι γύρω υπό την πόλη της Ιτίας. Μείνανε όλοι κατευχαριστημένοι οι επισκέπτες από τη φιλοξενία που προσέφεραν αυτοί οι σύλλογοι. Μείναν όλοι επίσης ευχαριστημένοι από τα φαγητά τα οποία δοκιμάσανε απόψε, από τις γευσυγνωσίες των φαγητών που δοκιμάσανε. Έχουμε πράγματα να στηριχτούμε, αρκεί να τα διαχειριστούμε σωστά. Και πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι αν κάποιος μας προτείνει κάτι καινούριο, το λέει και το προτείνει γιατί κάτι άλλο κρύβει. Χωρίς συνεργασία δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιηγητικής για την υπερπροσπάθεια που κάνανε. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που συμμετείχανε σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Να ευχαριστήσω τα μουσικά συγκροτήματα τα οποία χθες και σήμερα και την πρώτη μέρα μάλλον και όλο το τρίμερο δώσαν αυτή τη μουσική νότα που μόνο οι εστιακοί ξέρουν να τη δίνουν και μόνο οι εστιακοί ξέρουν να την απολαμβάνουν με τον τρόπο τους.
Ιδιαίτερη αναφορά ήθελα να κάνω στα κορέσια και τα γόρια του Τμήματος Διατροφής και Διατολογίας που λειτουργεί στην πόλη μας, τα οποία κάθε χρόνο βοηθάνε και δίνουν τη διαφορετική νότα που θέλει η περιοχή μας. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, τον κύριο Βερβερή, που όλο αυτό το τρίμηνο μας τίμησε με την παρουσία του. Το ΤΕΗ επιστημονικά είναι κοντά μας και θέλουμε την επιστημονική του στήριξη, διότι επιστημονικά θα πρέπει να λειτουργούμε και να πορευόμαστε. Έχουμε τα προϊόντα, θέλουμε την επιστημονική στήριξη σε γερές βάσεις για να τα προωθήσουμε. Καλή δύναμη σε όλους και εύχομαι αυτά όλα τα οποία συζητάμε και συζητάτε και μεταξύ σας κάποια στιγμή να γίνουν πραγματικότητα για το καλό των παιδιών μας βασικά. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας και από μένα. Να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και την δυνατότητα που δώσατε στο Ίδρυμα το ΤΕΗ Κρήτης να είναι παρόν. Να δηλώσει ότι είναι δίπλα στην προσπάθεια αυτή που ανέφερε ο Δήμαρχος. Θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων θα είναι δίπλα στο Δήμο και σε όποιον φορέα χρειαστεί τη βοήθειά μας. Το δηλώσαμε αυτό άλλωστε και στην ημερίδα που διοργάνωσε, που διοργανώθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου μάθατε και δεν ήξερα αυτές τις δύο μέρες που ήμουν να πάρουν εδώ. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Συμφωνώ με αυτά τα οποία δηλώσατε. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, πράγματα και δηλώνουμε παρόντες. Η περιηγητική Λέσχη φυσικά εκτέλεσε εξαίσια το έργο της και ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας τίμησε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στην επόμενη φορά.